Καλημέρα. Είμαι Ελένη και σήμερα να μαγειρέψω. Εγώ χρειάζομαι 1/2 κιλό πατάτες. Πατάτες καθαρίζουμε και βάζουμε και κόβουμε στις φέτες ψηλές. Πετούλες, 2 ώρες ντομάτες, 2 κρεμμύδια, 1/2 κιλό κρέας χοιρινό, 100 γραμμάρια μαϊονέζα, 3-4 σκελίδες σκόρδα, 150 γραμμάρια τυρί τριμμένο γκούντα, αλάτι, πιπέρι και βεβαίως λίγο λαδάκι. Πατάτες κομμένες βάζω λίγο πιπέρι, αλατίζω. Και λίγο λάδι. Και να κατέβω λίγο. Να πάει παντού. Εδώ έχω σκόρδο. Και εδώ να κατέβουμε. Αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε κρέας, κόβουμε στις φέτες και λίγο χτυπάμε φέτες, σαν για σνίτσελ. Χτυπημένο κρέας, βάζουμε λίγο αλάτι, πιπέρι, πιπερίζουμε, αλατίζουμε και λίγο λαδάκι. Και αφήνουμε στην άκρη και λίγο λαδάκι από πάνω. Κρεμμύδια κόβουμε σαν φέτες. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο λαδάκι στη φόρμα. Βάζουμε πατάτες. Βάζουμε λίγο μαϊονέζα. Το μισό. Από πάνω βάζουμε κρέας. Αν θέλετε λίγο μπορείτε να βάλετε μέσα στο μαϊονέζο ή μαϊντανό ή άνοιχτο. Είναι όποιος θέλει. Εμένα μου αρέσει πράσινο αυτό το φρέσκο και εγώ βάζω. Μετά βάζουμε κρεμμύδι. Αν δεν σας αρέσει σαν βρασμένο κρεμμύδι, μη το βάζετε ή να βάζετε πιο λίγο. Αυτό είναι για μένα, αλλά η οικογένειά μου, πιο πολλοί άντρες, τους άρεσε πάρα πολύ. Δεν τους ενόχλησε κρεμμύδια. Εμένα με ενόχλησε. Και αυτό, ακόμα μια φορά σας λέω, σ' όποιον δεν αρέσει κρεμμύδια, μην το βάζετε καλύτερα. Να χαλάσει τη γεύση όλο το κρέας. Λοιπόν, μετά από αυτό παίρνουμε ντομάτα και κόβουμε πάλι να κόψουμε φέτες. Μπορείτε μισές φέτες, μπορείτε ολόκληρες σαν κρεμμύδια, αλλά εγώ δεν έχει σημασία, έτσι αλλιώς μέσα τώρα να σκεπάζουμε με τυρί και τένα. Αυτοί που κάνουν δίαιτα, καλύτερα μην το κάνετε και μην το τρώτε, γιατί έχει και μαϊονέζα και γούδα και πατάτες. Και λάδι, καλύτερα να αποφεύγετε τέτοιο φαγητό. Πάλι πετάγοντας έτσι, βάζω λίγο μαϊονέζα με σκόρδο και με μαϊντανό.
Και έτσι όπως είναι, λίγο λίγο ακόμα λαδάκι να το ρίξω. Αν κρέας ψαχνού, πρέπει λίγο ακόμα λαδάκι δηλαδή. Και έτσι όπως είναι, βάζω μέσα στο φούρνο. Μπορείτε να σκεπάζετε με αλουμινόχαρτο 180 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου. Πέρασε περίπου 50 λεπτά. Από το φούρνο βγάζω. Πασπαλίζω λίγο με τη ρίγουδα και ξαναβάζω μέσα στο φούρνο για 10 λεπτά περίπου, μόνο να λιώσει τυρί. Ολαλά, πολύ ωραίο φαγητό. Δοκιμάστε, είναι πολύ εύκολο, σχετικά γρήγορα και πολύ νόστιμο. Μπορούμε να κάνουμε και στις γιορτές. Καλή σας όρεξη.